Το πόδο. Σημερινή μέρα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γιατί γίνεται η έναρξη των εργασιών κατασκευής του νέου υπερσύγχρονου συνεδριακού κέντρου που θα στεγάζεται, θα βρίσκεται στον αύριο χώρο του κτηρίου υπηρεσιών της περιφέρειάς μας και το οποίο εκτός από αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου και αίθουσα των συλλογικών οργάνων της περιφέρειας θα είναι ανοιχτό σε οποιοδήποτε σύλλογο, φορέα, οργάνωση επιθυμεί για συνεδρίαση, εκδήλωση, ημερίδα ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε εδώ σε συνεργασία με τον ΤΑΠ και θέλω να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τους ανθρώπους του ΤΑΠ οι οποίοι έχουν αναλάβει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση και την κατασκευή του κτηρίου αυτού. Να τους ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία. Αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι στενή συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα φέρνουν ουσιαστικά αποτελέσματα για τον τόπο μας και βέβαια να πω ότι αυτό είναι ένα έργο που όχι μόνο θα βελτιώσει τις συνθήκες συνεδριακού τουρισμού στη Θεσσαλονίκη και όλη την Κεντρική Μακεδονία, αλλά είναι και ένα έργο με αναπτυξιακό πρόσημο. Εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είμαστε εδώ και μέσα από τα συνολικά 8.000 έργα και δράσεις που υλοποιούμε σήμερα σε όλους τους τομείς, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, προσπαθούμε να πετύχουμε ακριβώς αυτό. Απ' τη μία να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας και αφετέρου να δημιουργήσουμε αναπτυξιακό πρόσημο για την περιοχή. Κηρύσουμε την έναρξη των εργασιών αυτού του συνεδριακού κέντρου, της μετατροπής σε ένα υπερσύγχρονο κέντρο για όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους πολίτες της Μακεδονίας. Ο ΤΑΠ αποδεικνύει ότι μπορεί να υποστηρίξει την τοπική οικονομία των περιφερειών από όπου διέρχεται και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που σήμερα εγκαινιάζουμε την έναρξη των εργασιών αυτού του σημαντικού κέντρου. Almost sure that you all know what Trans-Adriatic Pipeline is all about. So it's an event that I was very delighted to be invited. Yes. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε ποια είναι η εταιρεία Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου. Extremely constructive and useful. Δεν μπορώ παρά να μην αναφέρω το εξαιρετικά επικοδομητικό support, υποστήριξη που πήραμε από το γραφείο του Περιφερειάρχη, τον ίδιο και τις υπηρεσίες. Feel at home in here, in entire northern Greece, and that goes to the other host countries as well. Και αισθανόμαστε κάπως σαν το σπίτι μας στη Βόρεια Ελλάδα, δεδομένου ότι ο αγωγός διατρέχει όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ο ΤΑΠ είναι ένας αγωγός που μεταφέρει αέριο, αλλά πέρα από αυτό είναι και μια εταιρεία η οποία έχει ένα κοινωνικό ενδιαφέρον, την ενδιαφέρει η κληρονομιά που θα αφήσει στον τόπο. Next steps to come. Αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο το πρώτο μας βήμα στο κοινό μας ταξίδι και περιμένουμε τη συνέχεια στο ταξίδι αυτό. So sustainability will be added to that as a major point. Και δεν θα είναι μόνο η ασφάλεια και η υγιεινή που θα είναι στην πρώτη μας προτεραιότητα, αλλά θα είναι και η βιωσιμότητα. Thank you very much. Thank you.